Έντονες αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει στους κόλπους των επιμελητηρίων η απόφαση για πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, μέσω της οποίας καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή στα επιμελητήρια από 1η-1η-2015. Θεωρώ ότι είναι ένα τόπιμα του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος παρασυρώμενος από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, από τις 200 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας, οι οποίες θεωρούν υπερβολικό το ποσό των 35 ή 40 ή 50 ευρώ το χρόνο, γιατί τόσα είναι τα λεφτά, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι τα λεφτά τα οποία είναι η συνδρομή στα επιμελητήρια είναι στα περιφερειακά 35 και στα μεγάλα είναι 50. Συζητάμε δηλαδή για ένα πακέτο τσιγάρα το μήνα, είναι το ποσό το οποίο εισπράττουν τα επιμελητήρια από τα μέλη τους. Και πιστέψτε με ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτά είναι τεράστιες και δεν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες προς τα μέλη τους, αλλά προσφέρουν και υπηρεσίες προς την κυβέρνηση. Από 1η-1η-2013 ο επιχειρηματίας θα πάει στο φυσικό του χώρο του επιμελητήριου για να ζητήσει τη συνδρομή του επιμελητήριου για κάθε τι που τον απασχολεί. Συνεπώς, όλες αυτές τις δράσεις και ταυτόχρονα στα μέσα του 2013 θα λειτουργούμε και σαν φορείς αδειοδότησης των επιχειρήσεων μας μέσης και χαμηλής όχλησης. Όλες αυτές τις υποχρεώσεις λοιπόν τις μεταφέρει το κράτος στα επιμελητήρια και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά του καταργεί το μόνο έσοδο που είναι η συνδρομή των μελών του. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τόπιμα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Χατζηδάκη, τον οποίον θεωρώ εχθρό των επιμελητηρίων. 35 ευρώ το χρόνο είναι. Θέλουμε οι επαγγελματίες να είναι κοντά μας, γιατί τους βοηθάμε, πραγματικά τους βοηθάμε. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, δηλώνει πως η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της συνδρομής στα επιμελητήρια αποτελεί δείγμα γραφής πως τα ανταλλάγματα για την εκταμείευση της δόσης φαίνεται να είναι πολλά και σκληρά. Εάν αυτή η ρύθμιση επιβληθεί, συνεχίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το αποτέλεσμα θα είναι το μαζικό ολοκαύτωμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους συνδικαλιστικούς φορείς που τις στηρίζουν. Είναι και ένα οξύ, το οποίο είναι σημαντικό να λεχθεί. Βεβαίως. Από τη μία καταργεί τα 50 ευρώ συνδρομή προς τα επιμελητήρια και από την άλλη επιβάλλει 1.000 ευρώ φόρο επιδεύματος. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Δηλαδή για το μεν κράτος επιβάλλει 1.000 ευρώ φόρο επιδεύματος, για τα δύο επιμελητήρια καταργεί τα 50 ευρώ συνδρομή. Αν είναι δυνατόν. Η Ομοσπονδία ζητάει από τους αρμόδιους να εξηγήσουν ποιος είναι ο απότερος σκοπός αυτής της άλογης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης.